Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε πως είναι φανερό από την όλη στάση μας ως Ομοσπονδία ότι το ενδιαφέρον μας για τα ζητήματα που θα συζητήσετε είναι μεγάλο και μας αφορούν πολύπλευρα. Πολύπλευρα σταθήκαμε και σε προηγούμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μεγάλες και μικρές, και δυστυχώς δεν διαψευστήκαμε για το αρνητικό τους πρόσημο, γιατί όλες ακολούθησαν την πολιτική επιλογή ενίσχυσης της παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα στις αρμοδιότητες, τους λιγότερους πόρους και τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων στις περιφέρειες, τώρα στις νομαρχιακές αυτοδιοίκησης προηγούμενα. Αρκεί κάποιος να δει μερικά στοιχεία. Έργα που εκτελέστηκαν από τις υπηρεσίες των περιφερειών και έργα που ανατέθηκαν σε ιδιωτικούς φορείς. Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν από υπαλλήλους των περιφερειών και υπηρεσίες που ανατέθηκαν σε ιδιωτικούς φορείς. Να δει επίσης κάποιος την εικόνα των μηχανημάτων έργου και των χειριστών που διαθέτουν οι περιφέρειες. Την πορεία των υπηρετούντων εργαζομένων. Όλα τα στοιχεία είναι συντριπτικά και στοιχειοθετούν αυτό που προείπα. Συνεχής πορεία αποδυνάμωσης των υπηρεσιών και συνεχής αύξηση των κονδυλίων που προορίζονται για κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ενδεικτικά και μόνο να αναφερθούμε στον αριθμό των εργαζομένων μερικών περιφερειών. Ανάλογη βέβαια είναι και η εικόνα σε αρκετές περιφέρειες, ίσως να είναι και χειρότερη. Περιφέρεια Αττικής, οι καλυμμένες θέσεις είναι 1.893, κάτι λιγότερο από την κεντρική Μακεδονία, ενώ κατοικεί μισή Ελλάδα, και είναι μόλις το 52%. Από το 2011, με την έναρξη του Καλλικράτη, αποχώρησαν 1.523 υπάλληλοι, ενώ προσλήφθηκαν μόλις 209. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 1.700 περίπου τώρα είναι οι καλυμμένες οι θέσεις, ενώ το 2011 ήταν 2.470. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. 520 υπάλληλοι το 2011 και 394 φέτος. Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το 2011 500 περίπου υπάλληλοι και τώρα 206. Τραγική είναι η εικόνα και σε συγκεκριμένες ειδικότητες, μηχανικούς, κτηνιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους. Και τα λέμε αυτά γιατί θέλουμε να τονίσουμε τις εξής πλευρές. Θεωρούμε πως καμιά θεσμική μεταρρύθμιση δεν μπορεί από μόνη της να λύσει προβλήματα, πόσο μάλλον όταν αυτή κινείται σε κατεύθυνση αξιοποίησης των υποστελεχωμένων υπηρεσιών για την προώθηση περισσότερων ιδιωτικοποιήσεων και δημιουργίας σίγουρων πεδίας κερδοφορίας επιχειρηματικής δράσης, κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής δράσης, πανάκριβων υπηρεσιών και συχνότατα κακής ποιότητας. Και απορούμε βέβαια πως τα διάφορα θεσμικά όργανα που λογίζονται ότι διαφυλάττουν τη διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα, ότι προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και την εύρυθμη λειτουργία και σύνομη των υπηρεσιών, δεν βγάζουν άχνα όταν π.χ. στοιχίζει η καθαριότητα του κεντρικού, του διόρροφου κεντρικού κτηρίου της περιφέρειας Ηπείρου 150.000 το χρόνο, ή όταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δίνονται για φύλαξη, ή όταν είναι τεράστιο το ποσοστό που δίνεται με απευθείας αναθέσεις. Ή πως γίνεται αποδεκτό τεχνικές εταιρείες που δεν ολοκληρώνουν τα έργα που αναλαμβάνουν να βγαίνουν και από πάνω και να καταθέτουν ποινικές διώξεις σε συναδέλφους μηχανικούς που δεν τους εγκρίνανε υπέρογγες αποζημιώσεις, όπως έγινε και πάλι πρόσφατα στην Αττική με τεχνική εταιρεία που δεν ολοκλήρωσε τρία έργα, το ένα εκ των οποίων μάλιστα ήταν και αντιπλημμυρικό. Δεν πρέπει επιτέλους, κύριε Υπουργέ και κύριε Περιφερειάρχες, να πάρετε θέση, να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις και ενέργειες που θα διασφαλίζουν, θα καλύπτουν με επάρκεια ηθικά και οικονομικά τους υπαλλήλους. Πότε επιτέλους θα σκύψετε στο πρόβλημα? Όσο αργείτε, τόσο μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες θα φεύγουν από το δημόσιο. Ή πως γίνεται τα τεχνικά συμβούλια δημοσίων έργων να δικαιώνουν τεχνικές εταιρείες που επανειλημμένα ζητούν παρατάσεις για τα έργα που εκτελούν? Ή πως γίνονται να μετακινούνται μηχανικοί σε άλλες υπηρεσίες όταν δεν ευθυγραμμίζονται με ευέλικτες διαδικασίες στην εκτέλεση έργων ή όταν δεν αποδέχονται τις οικονομικές απαιτήσεις των εργολάβων? Η θεσμική μεταρρύθμιση για την οποία συζητάτε θα λύσει τα ζητήματα ή μήπως των συμπράξεων και των προγραμματικών συμβάσεων? Εμείς λέμε πως όχι. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε, να δεχόμαστε να γίνονται περισσότερες προσλήψεις σε ανώνυμες εταιρείες και αναπτυξιακούς οργανισμούς με μετρημένες και αντίστοιχα μετρημένες περιφέρειες ή να διατίθενται σε αυτούς μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε να φορτώνονται υπηρεσίες μας και υπάλληλοι με προγραμματικές συμβάσεις βασισμένοι στην ανεπάρκεια άλλων φορέων,
τεχνική ανεπάρκεια ή ανεπάρκεια σε απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. Είτε υπαρκτή, είτε όχι. Όπως γίνεται παράδειγμα με το ΦΟΣΔΑ του Νοτιού Αιγαίου, που μετράει περισσότερους από 75 υπαλλήλους, όταν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου μετρούν πολύ λιγότερες. Ή μήπως η θεσμική μεταρρύθμιση θα λύσει το πρόβλημα της εξόντωσης των υπαλλήλων με τα λεγόμενα παράλληλα καθήκοντα, για τα οποία φορτώνονται υπάλληλοι και τα οποία έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, όπως έγινε πρόσφατα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με την τοποθέτηση υπαλλήλων με παράλληλα καθήκοντα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες στην Κόρινθο και στη Λακωνία, ή με την τοποθέτηση υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών Λευκάδας παράλληλα στο κταίο της Κέρκυρας, και όλα αυτά για να μπαλωθούν ανάγκες και να λειτουργήσουν υπηρεσίες. Και επειδή στη θεματολογία του συνεδρίου είναι και τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι ο λαός κάθε περιοχής θα μένει απροστάτευτος όσο οι διευθύνσεις πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα αποτελούν γραφειοκρατικούς μηχανισμούς διοικητικής υποστήριξης, διοχέτευσης εκατομμυρίων εργολάβους παντός είδους, όσο καμιά περιφέρεια δεν διαθέτει επαρκή ιδιόκτωση των μηχανημάτων και αυτοκινήτων απαραίτητων για όλες τις εργασίες, όσο τα μηχανήματα και τα οχήματα αυτά που ανήκουν στις περιφέρειες δεν συντηρούνται επαρκώς, όσο η υποστελέχωση θερίζει και αυτές τις υπηρεσίες. Να αναφέρουμε παραδείγματα. Σε όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των περιφερειών έχουμε από ελάχιστους έως κανέναν ή έναν υπάλληλο. Όπως στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, που υπάρχει από ό,τι ξέρουμε μόνο διευθυντής και όλοι οι άλλοι υπάλληλοι είναι με παράλληλα καθήκοντα σε άλλες υπηρεσίες. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για πολιτική προστασία καθώς και για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, δεν μπορεί να συνεχίζεται η απληρωσιά των συναδέλφων μας που εμπλέκονται με διαδικασίες καταγραφής ζημιών από φυσικές καταστροφές για την αποζημίωση των πληγέντων μετά από αυτοψίες κλπ. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν προχωρήσετε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταβληθούν όλες οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις που εκκρεμούν σε όλους τους εμπλεκόμενους, σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, και αν δεν ρυθμιστεί η χορήγηση της αποζημίωσης με ένα πάγιο τρόπο, τα προβλήματα σε ενδεχόμενες επόμενες καταστροφές θα πολλαπλασιαστούν. Δεν πάει άλλο, λέμε, κυρίες και κύριοι, να παλεύουμε να ζητάμε τα αυτονόητα. Να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των υπαλλήλων και εμείς να φορτωνόμαστε όλο και πιο πολύ. Να μην πληρωνόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε ή να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να κάνουμε τη δουλειά μας. Κλείνω ίσως με την ίσως μονότονη για σας επανάληψη ανάγκης ικανοποίησης επειγόντων ετοιμάτων μας, για τα οποία ζητάμε και πάλι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ και κύριοι Περιφερειάρχες, να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με οικονομικά αιτήματα. Είναι ανάγκη ικανοποίηση την οικονομική μας εξομοίωση με υπαλλήλους Υπουργείων, με τη χορήγηση ελεκτικού επιδόματος, με τη χορήγηση πάγιων οδηπορικών, για να σταματήσουμε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη, για να μπορούν να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα ούτε διηγοί, με την κάλυψη δαπανών συμμετοχής των παιδιών μας σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠ, αθλητικά ΚΑΜ και άλλο. Γιατί δεν πάει άλλο οι εργαζόμενοι να παραμένουμε ημόμνημα χαμένοι και σε κρίση και σε ανάπτυξη. Και επειδή αυτή η οικονομία έχει λεφτόδεντρα, αλλά μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια ώρα σε εμάς που δίνεται ένα 20 ευρώ και μάλιστα μεικτό, 12 ευρώ καθαρά έχουν εξαγγελθεί, οι εργαζόμενοι θα κλείσουμε τις υπηρεσίες στις 20 του Νοέμβρη, απεργώντας μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διεκδικώντας και το 13ο και το 14ο μισθό, την υπογραφή, όπως είπα, συλλογική σύμβαση εργασίας, στελέχωση των υπηρεσιών μας και άλλα. Και ελπίζουμε και στις 20 Νοέμβρη, αλλά και σήμερα, να ακουστούμε. Ευχαριστώ πολύ.